Φεύγει στη δικαιοσύνη κατά του κυρίου Πολάκη. Κύριε Βαρδαγασάνη, καλή σας ημέρα. Σας καλέσαμε για να μας δώσετε διευκρινήσεις γιατί καταφεύγετε κατά του κυρίου Πολάκη. Καλημέρα σας. Γιάννη, μας ακούτε? Γιάννη. Καλημέρα, κύριε Χατσπόπουλε. Καλημέρα. Και κύριε Σαραντάκο, καλημέρα σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Να σημειώσουμε ότι και ο Μιλόν είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα αλλαγής. Ναι, ναι. Να τα λέμε αυτήν την εποχή. Σας ζητώ συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη. Θέλω λοιπόν να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, ο νόμος τον οποίον χρησιμοποίησε ο κύριος Τσιμπουρόπουλος θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2001. Είναι ο νόμος 2920, ήταν υπουργός τότε ο κύριος Παπαδόπουλος. Τροποποιήθηκε το 2006, το 2013, το 2016 και το 2019 εντάσσοντας και νέες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, δίνοντάς τους το δικαίωμα του διορισμού, όπως ο κύριος Τσιμπουρόπουλος. Δεύτερον, κύριε Βαρδαγασάνη, το δικαίωμα αυτό απορρέει ρητά και κατηγορηματικά. Ακούστε, ναι, λίγο, επειδή ακριβώς έχουν γραφτεί πάρα πολλά τώρα, να μείνουμε στο πολιτικό σκέλος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο νόμος είχε ευεργετικές διατάξεις. Μα είναι πολιτικό, κύριε Χατσπόπουλε. Ας ξεκινήσουμε από το πολιτικό σκέλος. Όχι, δεν γιατί είναι ευεργετική διατάξη. Γιατί είναι κάνετε μήνυση στον κύριο. Γιατί θα κάνετε μήνυση στον κύριο Πολάκη? Απαντήστε σε αυτό και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Κύριε Χατσπόπουλε, αν θέλετε να μου επιτρέψετε λίγο, διότι ακούω τους πολιτικούς και μιλάνε, θέλω να δω άμα γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τι θα κάνει. Θέλω να σας πω ότι θεωρώ απαράδεκτη, εμείς στη Συνεσαμέα θεωρούμε απαράδεκτη και νομική μελετούν, γιατί πιστεύουμε ότι παραβιάζει την αντιρατσιστική νομοθεσία και η δήλωση του κυρίου Πολάκη, αλλά κυρίως και τα σχόλια που ακολούθησαν στο Facebook στη συνέχεια. Αλλά πρέπει να πω ότι και ο κύριος Τσιμπουρόπουλος από την απειρία του ίσως έκανε άστοχη δήλωση. Γιατί εμείς τα άτομα με αναπηρία και μόρια θέλουμε και τα επιδόματα αναπηρίας θέλουμε, τα οποία δεν είναι χάρες, είναι δικαιώματα, απορρέουν από το σύνταγμα της χώρας. Και αυτή η συζήτηση που γίνεται εν μέσω κρίσης, εν μέσω σκληρού αποκλεισμού και φτωχοποίησης που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, είναι περιόνου σκιάς. Δεν γίνεται για την ταμπακέρα. Καλώς. Θέλω να δω. Καταλαβαίνω, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι θα βάλετε. Τι θα κάνει ο κύριος Κικίλιας? Δεν είναι η ώρα αυτή, κύριε Βαρδακαστάνη, για να αναλύσουμε το πρόγραμμα των κομμάτων. Γι' αυτό η μήνυση, μάλλον η προσφυγή της δικαιοσύνη, καταλαβαίνω, διότι παραβιάζει ο κύριος Πολάκης, κατά τη γνώμη σας, την αντιρατσιστική νομοθεσία. Αυτό είναι το θέμα, αν καταλαβαίνω σωστά. Αυτή είναι η άποψή σας, μάλλον. Ναι, αλλά όταν όλοι, κύριε Σαραντάκο, μιλάνε επί της ουσίας, εμάς που μας αφορά δεν πρέπει να μιλήσουμε? Προφανώς ναι, απλώς δεν είναι αυτή τη στιγμή, θα έχουμε πει και με τον κύριο Σαραγκιώτη, να συζητήσουμε ειδικά αυτό το θέμα συνολικά για το πώς είναι τα προγράμματα των κομμάτων και τι θα κάνει ακριβώς για να στηρίξει για τον τα κύριο πρόσωπα αυτά. Σαραγκιώτη το λέω αυτό. Όχι, εμείς εκπροσωπούμε για το πρόγραμμα τα άτομα αναπηρίας στη χώρα. Μάλιστα. Ωραία. Και Βαρδακαστάνη, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε για το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για το πρόγραμμα Νέα Δημοκρατία. Και Βαρδακαστάνη, θα μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσω για το πρόγραμμα των ατόμων με αναπηρία. Σωστό. Θα μιλήσουμε με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Μέσα στην προεκλογική καμπάνια θα σε έχουμε εδώ δίπλα μας να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε επί του παρόντος. Αυτή την τοποθέτηση θέλαμε για το θέμα της ημέρας. Το άλλο θέμα είναι πολύ σοβαρό. Θα το συζητήσουμε. Δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από τον κύριο Βαρδακαστάνη.